Ισχυρή άνεμη, φωτιά και καπνός που κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα δραματικό σκηνικό στην καρδιά της τουριστικής ζώνης των Χανίων. Ο Πλατανιάς μοιάζει ζωσμένος από τις φλόγες, με τους καλαμιώνες να καίγονται από άκρη σ' άκρη γύρω από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα ρίχνονται στη μάχη από αέρος για να ανακόψουν την επέλαση του μετόπου προς την κατοικημένη περιοχή και τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Είναι φούλη φωτιά, πώς να το πω. Έχουμε κενώσει τον οικισμό, δίνουμε 112 συνεχόμενα και είμαστε αυτή τη στιγμή σε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το μαζέψουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή απειλούνται άμεσα ξενοδοχειακά. Απειλούνται, εννοείται και απειλούνται. Γιατί δεν δίνουμε 112, απειλούνται, όλα απειλούνται. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ηχήκε το 112 από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ακολουθεί διαδικασία εκένωσης τριών μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων από εκατοντάδες τουρίστες που είχαν ήδη αρχίσει να βγαίνουν στο δρόμο με τις βαλίτσες τους. Νωρίτερα, με τη συνδρομή δεκάδων αστυνομικών που έσπευσαν στην περιοχή, είχε εκκαινωθεί και μεγάλο σούπερ μάρκετ, κοντά στο οποίο ξέσπασε η αρχική εστία. Πελάτες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν η ατμόσφαιρα γίνει πλήρως αποπνικτική. Ό,τι χρειαστεί θα γίνει, προέχει η διαφύλαξη της ανθρώπινης ακεραιότητας, της ανθρώπινης ζωής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε έκταση κοντά στην παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Γερανίου. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι τις ξενοδοχειακές μονάδες. Επιποδός βρέθηκε το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων των Χανίων, με ενισχύσεις να αρχίζουν να καταφθάνουν από Ρέθυμνο και Ηράκλειο, μαζί με υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε στήσει άλλα δύο νέα μέσα. Επιχειρούν πολλά οχήματα. Έχουμε στήσει βοήθεια και από το Ρέθυμνο. Έχουμε υδροφόρες. Η φωτιά είναι σε όλο το μέτωπο το νότιο του οικισμού αυτή τη στιγμή. Στις 5.30 το απόγευμα ζητήθηκε και τρίτο εναέριο μέσο. Ένα τέταρτο πριν από τις 6 το απόγευμα στάλθηκε ένα ακόμη μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες, συστήνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μια δύσκολη φωτιά πραγματικά. Είναι πίσω από τα ξενοδοχεία και οι Γαλαμιώνες και η χορτελευαδική έκταση. Υπάρχει καύσιμη αργετή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος έκανε λόγο για μια επικίνδυνη πυρκαγιά, καθώς εξαιτίας των έφλεκτων υλικών και ειδικότερα των καλαμιών σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, η πλήρης κατάσβεση χωρίς αναζωπηρώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, δύο εναέρια έχουν και επιχειρούν, τρίτο περιμένουμε τώρα. Οι πυροσβεστικοί, οι υδροφόρες, χωματουργικά δικά μας.